τότε σε γραφείο της Υπηρεσίας Απορρίτων Τηλεφωνικών Συνδέσεων στο κτίριο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου. Η ανακάλυψη έγινε με ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης και κλήθηκε αμέσως ο εισαγγελέας υπηρεσίας Ερνέστος Ζεργκίνης, που άρχισε τις σχετικές ανακρίσεις. Όπως είπαν οι τεχνικοί του ΟΤΕ, ο μικροπομπός ήταν κρυμμένος μέσα σε αεραγωγό του δωματίου πίσω από προστατευτικό ψευδοτυχείο. Οι τεχνικοί, ψάχνοντας στον αεραγωγό, ανακάλυψαν στη συνέχεια, όπως δήλωσαν, μικρό μαγνητόφωνο δίπλα στον πομπό, καθώς και κουτί με καρτέλες που είχαν καταγραφεί διάφορα ονόματα πολιτικών προσώπων ή στρατιωτικών, όπως των κυρίων κυρίων Γέννηματά, Κάπου, των αρχηγών Γεθά, του εκδότη κυρίου Σιαμαντά, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του κυρίου Γόντικα, Μπακογιάννη, καθώς και της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Επιτόπου κατέφθασαν ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Γελεστάθης, που με δηλώσεις του συνεχάρει τους τεχνικούς, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φώτης Κουβέλης, που δήλωσε πως η υπόθεση θα πάρει το δρόμο προς τα δικαστήρια αφού γίνουν οι απαραίτητες ανακρίσεις. Η υπηρεσία απορρίτων του ΟΤΕ, όπως δηλώθηκε, υπαγόταν απευθείας στον πρώην Γενικό Διευθυντή του ΟΤΕ Θεοφάνη Τόμπρα, γι' αυτό και οι υποψίες στρέφονται εναντίον του. Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ ΟΤΕ, συνδικαλιστής Ανδρέας Δούκας, είπε στην ΕΤΕΝΑ για το θέμα αυτό. Κάθε φορά λοιπόν που έπαιρνα τηλέφωνο και ξέρετε στον τάδε υπουργό, δώσαμε τον τάδε αριθμό τηλεφώνου, με το πομπό αυτό, αυτός που είχε συντονιστεί στον πομπό συγκεκριμένο, μάθαινε ακριβώς τι αριθμό τηλεφώνου έχει οποιοδήποτε υψηλά ιστάμενος παράγοντας τη σημερινή κυβέρνηση, τη πρεσβεία ή αξιωματικός κλπ. Κύριε Δούκα, σας κάνω μια ερώτηση. Ίσως λίγο διαφορετική από τις άλλες. Αν υποτεθεί ότι ο Τόμπρας είχε τοποθετήσει, οι άνθρωποι του Τόμπρα, η υπηρεσία του Τόμπρα, τον κοριό αυτόν, ήταν τόσο ανόητοι φεύγοντας να τον αφήσουν στη θέση του? Όχι, δεν ήταν θέμα ανοησίας ή όχι. Ήταν θέμα πώς θα κάνουν καλύτερη δουλειά τους. Γιατί τα τηλέφωνα όλα σχεδόν τώρα, τα απόλυτα τηλέφωνα υπουργών, αρχηγών, ενόπλων δυνάμεων, άλλαξαν. Μάλιστα. Και αν λοιπόν δεν είχε αυτό τον κοριό εδώ πέρα, θα ξέρει τα νέα τηλέφωνα. Τώρα ακριβώς με τον κοριό αυτό που είχε βάλει εδώ πέρα, τον πομπό αυτό που είχε βάλει, τώρα ξέρει όλα τα απόλυτα τηλέφωνα. Δεν μιλάω. Άρα τοποθετήθηκε. Αυτός ο οποίος είχε βάλει, μιλάω έτσι, μην παρεξηγηθούμε, δεν ξέρω αν το είχε βάλει Τόμπρας. Άρα τοποθετήθηκε πρόσφατα, θέλετε να πείτε? Όχι, αποδεικνύει ότι ήταν και παλιά τοποθετημένος. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπετε και στο χρώμα. Οι τρύπες από τις αυτές δείχνουν μια διάρκεια χρόνου. Τώρα αν είναι ένας μήνας, είναι 20 μέρες, είναι ξέρω εγώ 2 μήνες, δεν μπορώ να το τοποθετήσω αυτό εγώ. Αρχίζει σε λίγα λεπτά στη Βουλή η συζήτηση της πρότασης κατηγορίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και τεσσάρων πρώην υπουργών για τυχόν ανάμειξή τους στο σκάνδαλο Κοσκοτά. Και σήμερα, όπως και χθες, η ΕΤ1 θα μεταδίδει απευθείας τη συζήτηση που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα με μυστική ψηφοφορία. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με την Βουλή και με την πολιτική μας συντάκτρια που βρίσκεται εκεί, την Κική Αγγελοπούλου. Σε εκκρεμότητα θα παραμείνει το θέμα της επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φώτης Κουβέλης και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει δέσμευση ούτε έχει καταλήξει σε τελικές αποφάσεις για την εισήγηση που θα κάνει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα ασχοληθεί ως το τέλος της εβδομάδας με αυτό το ζήτημα. Επίσης υπογράμμισε ότι θα ληφθεί υπόψη η επετηρίδα και ότι η πρότασή του θα έχει σκοπό να αποκατασταθεί το κλίμα ηρεμίας στο χώρο της δικαιοσύνης. Ο κ. Κουβέλης παρουσίασε το νομοθετικό έργο που θα προωθηθεί στη Βουλή και είπε ότι πρώτα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την άρση των συνεπειών του εμφύλιου πολέμου. Επίσης ότι θα κατατεθεί άλλο νομοσχέδιο με το οποίο θα τροποποιηθούν οι διατάξεις των δικαστικών κωδίκων ώστε να κατοχυρωθεί η προσωπική και επαγγελματική ανεξαρτησία των δικαστών και ότι άρχισε ήδη η επεξεργασία του νέου νόμου για την ευθύνη των υπουργών με σκοπό να αρθούν οι ασάφειες και οι αντιφάσεις. Ο κ. Κουβέλης είπε ότι θα καταρτιστεί σχέδιο νόμου για την οργάνωση του δικηγορικού επαγγέλματος. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως την Πέμπτη με μοναδικό θέμα τη διατύπωση της αίτησης για να αναλυφθεί, να αναλάβει η χώρα μας τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 και με σκοπό η αίτηση αυτή να λάβει επίσημο χαρακτήρα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνέλθει και πάλι σύντομα για να ορίσει τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, Αθανάσιος Κανελόπουλος, όταν ρωτήθηκε αν το θέμα αυτό συζητήθηκε στη χθεσινή σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, δεν το απέκλεισε λέγοντας ότι πολλά ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν. Όλα τα θέματα που συνδέονται με την κάθαρση προχωρούν με ταχύ ρυθμό και ήδη συγκροτήθηκε 12-μελής προανακριτική επιτροπή που θα διερευνήσει την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού και τις ευθύνες του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Αθανασόπουλου. Σύντομα θα κατατεθούν άλλες δύο προτάσεις που αφορούν την αγορά του αιώνα και τις προμήθειες και υποκλοπές στον ΟΤΕ. Η προσπάθεια της κάθαρσης περιλαμβάνει, όπως είπε ο κ. Κανελόπουλος, και την αρχή της νομιμότητας. Γι' αυτό το λόγο κινητοποίησε
κοινοποίησε εγκύκλιο σε όλα τα Υπουργεία και τους οργανισμούς, ώστε να συγκεντρωθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που δεν έχουν εκτελεστεί ως τώρα και του Διοικητικού Εφετείου και να ερευνηθεί ο λόγος που δεν έχουν εφαρμοστεί. Το θέμα της μη παράδοσης χρήσιμων εγγράφων από τα Υπουργεία ερευνάται και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι κρίσιμα έγγραφα δεν έχουν παραδοθεί. Στο θέμα των διορισμών, επανήλθε σήμερα ο Υπουργός Προεδρίας Κυβέρνησης Αθανάσιος Κανελόπουλος, διευκρινίζοντας και πάλι ότι κανένας Υπουργός δεν αγνόησε την κυβερνητική απόφαση και πως πρόκειται για διορισμούς που έγιναν σιωπηρός για ανάληψη υπηρεσίας στο διάστημα που η νέα κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία. Από την ως τώρα έρευνα αναφέρεται ενδεικτικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν προσληφθεί από την προκήρυξη των εκλογών ως τις 12 Ιουλίου 6.155 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση όπως εμφανίζεται εποχιακών αναγκών και άλλος ένας αριθμός με συμβάσεις αορίστου χρόνου για πάγιες ανάγκες. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις θα επιληφθούν κυρώσεις. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αντικαταστήσει τον Αμερικανό δικηγόρο κύριο Μπουντίν. Στον κύριο Μπουντίν έχουν καταβληθεί 200.000 δολάρια για τις υπηρεσίες που προσέφερε και με βάση τις συμβάσεις για την υπόθεση Κοσκοτά και τη μήνυση που είχε υποβάλει ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εναντίον του περιοδικού Time. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κύριος Κανελόπουλος είπε ότι εφόσον επρόκειτο για τον Πρωθυπουργό, έπρεπε να αναλυφθούν αυτές οι δαπάνες με την υποχρέωση που υπήρχε και πως η αντικατάσταση του κύριου Μπουντίν δεν δυσχεραίνει το θέμα της έκδοσης του Κοσκοτά, εφόσον το θέμα είναι άσχετο, το ένα θέμα είναι άσχετο από το άλλο. Η κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί με τον εκλογικό νόμο και δεν την απασχολεί το θέμα αυτή τη στιγμή. Αυτό είπε στους δημοσιογράφους στη σημερινή ενημέρωση ο Υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης. Στη συνέχεια της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή για το σκάνδαλο Κοσκοτά, κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς δήλωσε ότι ουδέποτε συνάντησε τον φυγόδικο Γιώργο Κοσκοτά, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία σε σημερινό πρωτοσέλιδο άρθρο της δημοσιεύει κάρτα, την οποία έστειλε ο κύριος Αλευράς στον Κοσκοτά με τις ευχές του για το νέο έτος και τις άπειρες ευχαριστίες του, όπως αναφέρει, για τη βοήθεια που προσέφερε ο Κοσκοτά στον προεκλογικό αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Η εφημερίδα διαρωτάται αν θυμάται το γεγονός ο κύριος Αλευράς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να απαντήσει στο όλο θέμα το βράδυ. Ο κύριος Αλευράς απάντησε τα εξής. Πρόκειται για τυποποιημένες ευχητήρες κάρτες που το γραφείο μου έστελνε σε χιλιάδες αποδέκτες. Το κείμενο αποκλείεται να αφορά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 1985, αλλά ασφαλώς προηγούμενες και σε κάθε περίπτωση εποχής πέραν εκείνης των δραστηριοτήτων του Γιώργου Κοσκοτά. Διατηρώ έντονες αμφιβολίες για το αν το γραφείο μου απίθυνε την επίμαχη κάρτα στο Γιώργο Κοσκοτά, με τον οποίο καμιά απολύτως σχέση δεν είχα ποτέ. Η γραφή του κειμένου είναι συνεργάτη μου, απαντά ο κ. Αλευράς, ο οποίος πέθανε πριν από τις εκλογές του 1985. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε το δελτίο των 6:30. Συνδεόμαστε αμέσως με τη Βουλή. Γεια σας.